αναφέρει στο δημοσίευμά του ότι το κανάλι είναι έτοιμο να σπάσει τα συμβόλαια παρουσιαστών από κοινού συνενέσει που λένε, από τη στιγμή που οι παρουσιαστές και οι ίδιοι θέλουν να φύγουν από τον τηλεοπτικό σταθμό. Να πούμε ποια είναι τα ονόματα που κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζουμε κι εμείς ότι δεν θα έχουν συνέχεια σταθμό. Θα πούμε, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου έχει δεχτεί μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον τηλεοπτικό σταθμό Ε1. Ένα. Όπου σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να σπάσει το συμβόλαιο για να κάνει ένα αμυγός πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί ο Νίκος Χατζηνικολάου τώρα κάνει ένα δελτίο ειδήσεων που δεν ήταν στα πρότυπα Χατζηνικολάου δελτίο ειδήσεων. Είναι, τον έχουν βάλει και κάνει ένα δελτίο ειδήσεων copy-paste το δελτίο του Ρόιτερ. Θυμόμαστε όλοι ότι έβλεπε ο κόσμος Χατζηνικολάου γιατί είχε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Είχε το ενικό στην εκπομπή του, η οποία σάρωνε σωστά. Ναι, όπου είναι επίσης δυσαρεστημένος με τον Αντένα, επειδή δεν παίζει εκπομπή ενικός. Άρα λοιπόν, εδώ οι πληροφορίες μας έρουν να είναι πολύ κοντά στο να μεταφερθεί στο κανάλι του κυρίου Ιβάν Σαββίδη και να κάνει εκεί και το δελτίο ειδήσεων, αλλά και την εκπομπή του ενικός. Η άλλη πληροφορία που έχουμε είναι, ποιο άλλο πρόσωπο, εδώ εκτός Μποτρίνη. Απογοητευμένοι είναι, θέλουν να λύγουν τα πραγματάκια. Άλλο αγκάθι στο σταθμό είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι το μεγαλύτερο, είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Που αυτή τη στιγμή δεν κάνει κάτι, είναι όπου στον και εκείνο έχει δεχτεί πρόταση στον τηλεοπτικό σταθμό Ε1. Σωστά. Για να βρεθεί απέναντι από την Face Corda, κάτι που ο ίδιο απέρριψε, δεν ήθελε να το κάνει. Υπάρχει εκ νέου πρόταση όμω για να. Μπορούν να τα βρουν, να βρουν τη χρυσή τομή. Στο πρόγραμμα του Ε1. Άρα έχουμε δύο δυνατά ονόματα, δύο δυνατά χαρτιά αυτή τη στιγμή. Που είναι, ξαναλέμε, ο Νίκο Χατζηνικολάου είναι ο. Ο Γιώργος Λιάγκας. Ο Γιώργος Λιάγκας που... Ο Έκτορας Μποτρίνη που επίσης δεν. Καλά, δεν είναι το χαρτί. Δεν είναι πρόσωπο Έκτορας του Αντένα, α πούμε. Μαγειρέψει εκεί να φάει ο Κοσμάκης, αυτό είναι εκεί. Τι είναι, φτιάξει. Λίγο να φωνάξει, να βρει. Την ψαρό σου πάντω να φτιάξει, να φτιάξει το ένα και το άλλο τώρα. Βάλτε και την κυρία Στεφανίδου πάντως μέσα στο κάδρο. Γιατί συνήθως πάνε πακέτο όπως έχουμε ξαναπεί και έχει ξαναπεί και εσύ, Φίλιππε. Για να πάντως υπάρχει θρίλερ μεγάλο να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ναι, παραμένουν ναι, ναι, ναι. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ο ότι θέλει. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, φεύγει και από τον Αντένα με την εκπομπή την ταξιδιωτική. Ότι θέλει ο Αντένα να επενδύσει σε νέα πρόσωπα, άφθαρτα, όπως έκανε κάποτε ο Αντένα, χτίζοντας έτσι ένα φυτό νέων παρουσιαστών. Μένουμε. Μακάρι εδώ να το κάνει. Μένουμε εδώ. Πάμε γρήγορα στον Γιάννη Σινάνη.